Είναι το ψευδόνυμο, είναι με τους φίλους μου. Ναι. Γιατί σας λένε έτσι? Έτσι. Μια γυναίκα μου το είχε βγάλει στη θάλασσα. Πρίγκιπας. Πρίγκιπας. Πρίγκιπας, πάρα πολύ ωραία. Με τον κύριο Κώστα Πρίγκιπα, λοιπόν, να συνεχίσουμε με το θέμα της χαρτοπεξίας, χαρτοκλεφτίας. Από όλα σας λέω, τα έχω δοκιμάσει όλα. Εκεί τι γίνεται με τα χαρτιά? Όποιος κλέψει τον άλλον, εκεί δεν ξέρεις τι κόλπο μπορεί να σου κάνει ο άλλος. Τα κόλπα εκεί είναι διάφορα. Όπως. Ξέρουμε ένα, δύο, εμείς τρία, μπορεί ο άλλος να ξέρει 15. Για πείτε μας ένα κόλπο. Να σε κάνει κόσκινο. Πείτε μας ένα κόλπο έτσι περίπου να ξέρουμε. Εντάξει, μοιράζουμε τα χαρτιά, τα μπαλατέρια. Ας πούμε, τα έχουμε βάλει επάνω. Ναι, ναι. Τα βάζω δίπλα, παίρνω τα χαρτιά να μοιράσω. Ναι, ναι. Μοιράζω σε μια στιγμή όταν είναι η σειρά μου, παίρνω αυτά τα χαρτιά που έχω με τα μπαλατέρια και τα βάζω επάνω. Ναι. Τα βάζω επάνω. Αντί από κάτω, τα βάζω επάνω. Γρήγορα όμως. Γρήγορα, ναι, πού να δουν. Οι άλλοι κοιτάζουν να δουν τι έχουν. Ναι. Τι έχουν, κοιτάζουν τα δικά τους, δεν κοιτάζουν τι θα μοιράσω εγώ. Να πούμε. Παίρνω τρία μπαλατέρια, τα βάζω στο δικό μου. Να πάρω δύο φύλλα, παίρνω τρία. Παίρνω τρία. Και έχω πάρει ένα χαρτί νωρίτερα, ένα χαρτί νωρίτερα. Αντί για δύο πήρα ένα. Mm-hmm. Και να τα μετρήσουν, θα δουν ότι τα χαρτιά είναι ακριβώς. Δεν μπορούν να τα πειράξουν. Ναι. Κατάλαβες, είναι κανονισμένα τα χαρτιά. Ναι. Ναι. Οπότε μοιράζω εγώ να πω και τα παιδιά παίζουν. Εγώ παίζω με τρία μπαλατέρια και αυτοί παίζουν με την τύχη. Αν τους έρθει το μπαλατέρι το οποίο έχω πάρει εγώ. Τι είναι αυτό εδώ? Εγώ. Τώρα τους γράψεις? Όχι, πριν δύο χρόνια ήμουν έτσι. Τώρα είμαι έτσι. Πριν δύο χρόνια το έκανες δηλαδή? Ναι. Και το κυκλοφορείς τώρα? Όχι, από τότε το έχω. Τώρα με βλέπεις. Ορίστε. Το θέμα είναι να τη βρω. Το θέμα είναι να τη βρω, λέτε εσείς. Το θέμα είναι να βρούμε πού είμαστε πρώτοι. Σε ποιο τομέα είμαστε πρώτοι. Γιατί ακούσατε ότι μέχρι και στα ζάρια, στο τζίμπρο των ζαριών, έρχονται από το εξωτερικό να μας συναγωνιστούν. Σε αυτό που είμαστε πρώτοι είναι στα τυχερά λαχεία, στα ξυστό και τέτοια πράγματα. Μόνο σε αυτό είμαστε πρώτοι. Μόνο σε αυτό τα λέτε. Πουθενά άλλου. Για να δούμε αν συμφωνεί και ο κύριος. Παρακαλώ. Είμαστε πρώτοι. Από 172 κράτη που υπάρχουν στον κόσμο, με 6 δισεκατομμύρια πληθυσμό, είμαστε καλύτερα. Γιατί έχουμε 7 μήνες και 12 μέρες. Μόνο η πολιτική, αυτή είναι η λιγάκι που ρώμη, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Ναι, είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε πρώτοι που στο τσίπημα. Σόλα. 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 Κυρίως στο τσίπημα, παιδί. Κυρίως. Κυρίως, ας πούμε, για μπεστε, ναι. Εσείς που λέτε. Δεν ξέρω τι εννοεί που να είσαι σόλα. Σόλα, παιδί μου, είμαστε ελεύθεροι, μωρά, μιλάμε. Είμαστε πρώτοι που λέτε, είμαστε πρώτοι που... Σόλα. Σόλα. Κυρίως που... Πού, κυρίως που... Στο τσίπημα θα πείτε εσείς, εδώ. Ναι. Λοιπόν, πού είμαστε πρώτοι? Σόλα. Στη μάσα, βέβαια, σόλα είμαστε. Στο τσίπημα, σε στο τσίπημα. Πάμε ξανά. Πού είμαστε πρώτοι? Πρώτοι. Πού είμαστε πρώτοι? Και πετρέλαιο έχουμε. Και χρυσό έχουμε. Και αυτό δεν μας αφήνουν μεγάλη. Από όλα έχουμε. Βεβαίω έχουμε χρυσό, βεβαίω έχουμε και πιτέλια. Τα πάντα έχουμε. Δεν μας αφήνουνε. Είμαστε αδύνατοι. Πού είμαστε κυρίως πρώτοι, λέτε εσείς? Πού είμαστε, στο τσίπημα είμαστε. Στο τσίπημα? Ναι. Στο τσίπημα εννοείται ποιο τσίπημα? Στο τσίπημα, ας πούμε ποιος είναι στην Κομπίνα, ας πούμε. Α, στο τσίπημα του Ζαριού. Στην Κομπίνα, στην Ζαριού είναι. Αυτό είναι το τσίπημα. Και θα ζητήσουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Κυριακίδη για τα στισήματα που γίνονται στην πολιτική τράπουλα. Παρακαλώ. Η πολιτική, κύριε Υπουργέ, για βάλει μία και έχει τόσα. Άλλος υπουργός. Να μην λέω ονόματα. Έχουν τα μπαλατέρ κρυμμένα, λέτε. Ε, καλά. Θα με εμφανίσουν. Και με κώδικα και έξω. Και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Και είναι Έλληνας. Ναι, ναι. Αυτός που στείλεις του λαού. Ο κύριος από εδώ ήταν οικοδόμος. Οικοδομή, λοιπόν. Υπάρχει το σοφάτισμα αυτό που πρέπει στην πολιτική μας ζωή? Ή ένα απλό άγγιγμα αρκεί για να πέσει κάτω όλος ο τείχος? Ο τείχος μπορεί να έχει από υγρασία, από το παγωνιά και πέφτει. Μπορεί να έχει διαβρωθεί, λέτε, δηλαδή? Μάλιστα, άμα όταν μουσκεύεται. Έχει μουσκέψει, δηλαδή, ο πολιτικός μας τείχος εδώ στην Ελλάδα? Ναι, αυτό δεν έχει και τόσο νεύμα. Υπάρχει ακόμα, αντέχει, λέτε, ακόμα, έτσι? Πώς, εντάξει. Μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, ανάλογα με τι υλικά θα βάλεις μέσα. Πότε προβλέπετε να πέσει, δηλαδή? Ναι, μπορεί να πέσει σε 10 χρόνια, μπορεί να πέσει και 30 χρόνια. Και άμα φέρεις καμία μπουλντόζα για το χτυπήσεις λιγάκι? Καλά, αυτό με το παρμανάνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συζήτηση μας μπαίνει και ο κύριος. Τι να πω. Πού είμαστε τελευταίοι? Πού είμαστε? Σε ποιο είδος? Σε τι δεν πάμε καλά? Πρώτοι είμαστε. Εξωτερική πολιτική πρώτα. Δεύτερον. Οικονομικό. Τρίτον. Τρίτον. Η εργατική τάξη έχει σβήσει. Πολύ ωραία. Έχει σβήσει. Η εργατική τάξη έχει σβήσει. Τι?
Τι λέει? Τι έχετε να προσθέσετε εσείς? Τίποτα. Τι να προσθέσετε? Τα είπαμε. Τα είπαμε, κύριε, τα είπαμε. Είπαμε, στην παιδεία είμαστε αδύνατοι. Ναι, ναι. Στο εργατικό είμαστε αδύνατοι. Ναι, ναι. Στη δουλειά είμαστε αδύνατοι. Σε αυτά τα πράγματα είμαστε αδύνατοι. Και πού είμαστε δυνατοί? Δυνατοί πάντα. Είμαστε πρώτα απ' όλα πολεμιστές εμείς, Έλληνοι. Μπορεί να φαγώνομαστε, μπορεί να κάνουμε τα έσχη. Όταν θα έρθει η στιγμή, αυτό το κοριτσάκι θα βοηθάει. Θα βοηθάει, θα φέρει μια σφαίρα. Θα φέρει μια σφαίρα αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε. Γεια σας. Γεια σας. Με τη νίκη. Νίκη, πάντα νίκη. Αν νίκη, την πάλι πότε. Και βεβαίως, αν δεν ιτηθείς, δεν μπορείς να γνωρίσεις τη μεγάλη νίκη. Αυτό είχε πει ο Ναπολέον. Το επιθυμίζουμε ως επιμύθια αυτής της ιστορίας. Μεταφορέ, ο Αποστόλης, κύριε κύριοι. Διαβάτης. Διαβάτης. Ο Αποστόλης Διαβάτης. Το επίθετο. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Όχι, είναι πολύ εύκολη, αλλά ναι, χρειάζεται και λίγο μυαλουδάκι να μπορεί να δένει τα πράγματα σωστά και όλα αυτά. Α, για να μην φύγουν στον δρόμο. Προσέξτε, οπ, να βλέπουμε κύριε και κύριοι εδώ. Έγινε μπροστά μας. Έγινε κάποιο μικρό ατύχημα. Να βοηθήσουμε εδώ τον νεαρό. Ναι, ελάτε να βοηθήσουμε εδώ. Έλα, φίλε μου. Να τα ξαναπέσουν, δεν πάρει περίπτωση. Τώρα πέφτουν αυτά, ε. Ναι, θέλουν ειδικό τρόπο, γιατί πέφτουνε. Γιατί δεν τα βάλαμε καλά από την αρχή, γι' αυτό. Άμα τα βάζαμε καλά και δεν βάζαμε και τόσο πολλά, δεν θα πέφτανε. Πάρτε γι' αυτό. Πώς? Σταυρουδά, στο έτσι. Ο σώστερος γίνονται. Σιγά σιγά, πήγαινε. Πάμε να δούμε αν θα πέσουν. Θα πέσουν ή δεν θα πέσουν, λέτε. Θα πέσουν, σιγά. Θα πέσουν. Κουβάλαγα μία ντουλάπα και την είχα φορτώσει από την ηφαίστου και όπως κατέβαινα κάτω τότε δεν ήταν πεζόδρομος, είχε ένα περίπτερο, είχε τέντα. Ναι. Και σκάλωσε η ντουλάπα στην τέντα και εγώ έβγα χωρίς την ντουλάπα. Και λέω πού είναι η ντουλάπα μου και κάνουμε έτσι και κρεμαστεί στο πανί της τέντας. Την ντουλάπα που μετέφερε ο κύριος, ορίστε, την βρήκαμε. Το θέμα είναι ο καθρέφτης που είναι. Τι βλέπω εδώ πέρα, καθρεφτάκια? Ναι. Δικό σου είναι? Ναι. Σε αρέσει αυτό? Ωραίο είναι. Και αυτή είναι η κρεβατοκάμαρά μας. Γιατί έχεις αυτά τα καθρεφτάκια εδώ? Να φαίνεται ωραίο, όμορφο. Εσύ το σκέφτηκες αυτό? Ναι. Τι άλλο έχεις κάνει εδώ μέσα για να δούμε? Κουρτίνες. Έχω βάλει τις κουρτίνες και τώρα θέλουμε να βγάλουμε αυτά τα πράγματα από εδώ πάνω και να βάλουμε βρύση μέσα. Βρύση μέσα εδώ? Ναι. Να πλύνουμε τα πιάτα μας γιατί το χειμώνα μην βγαίνουμε έξω να κρυώνουμε. Βέβαια. Έχουμε και το βαρελάκι από εκεί κάτω, πλένουμε τα ρούχα μας. Αυτό είναι τώρα σαν το σπίτι. Βέβαια. Και άλλο καθρέφτη εδώ βλέπω έχετε. Ναι. Εδώ το πρωί που σηκωνόμαστε, πλενόμαστε και κοιταζόμαστε, αν είμαστε όμορφοι. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε όποιο χώρο και να βρίσκεται κανένας, σημασία έχει να τον κάνει όμορφο. Να τον κάνει έτσι όπως τον θέλει. Βλέπετε η κυρία, αυτό το μικρό χώρο εδώ πέρα, που άλλος τον άφηνε στην μιζέρια του και κατελημένο θα λέγαμε, η κυρία τον έχει φτιάξει έτσι ώστε να τον αγαπήσει. Έχει βάλει καθρεφτάκια μέσα. Ναι. Γιατί δεν βάλατε ένα καθρέφτη ενωμένο? Ένα και βάλατε μικρά κομματάκια. Λένε ότι λέει δεν πάει εκείνο το καθρέφτη μεγάλο, δεν πάει. Οι δικοί μας το έχουν σε κακό συνήθειο γι' αυτό. Τι το έχουν? Σε κακό συνήθειο να έχουμε μέσα μεγάλο καθρέφτη. Ναι. Γι' αυτό τα βάλαμε κομματάκια. Γεια σας. Τι κάνετε εδώ μέσα? Παΐ! Είναι η ώρα για φαγητό, κυρίες και κύριοι. Τι θα φάμε σήμερα? Κουνουπίδι. Κουνουπίδι? Κουνουπίδι με πατάτες. Κουνουπίδι με πατάτες έχουμε σήμερα. Εμείς τρώμε κουνουπίδι σκέτο. Κρέας πότε θα φάμε, λεφτά δεν έχει. Να ο κύριος, ελάτε. Ελάτε να μιλήσετε. Έλα, πάμε εκεί παρακαλώ. Ελάτε. Οι κυρίες ετοιμάζονται μέσα να φτιάξουν το φαγητό, κουνουπίδι με πατάτες. Εδώ οι κύριοι έχουν απλώσει τα χαλιά. Πού τα πηγαίνετε? Στην Κρήτη. Κρήτη. Πάρα πολύ ωραία. Θα φάτε κουνουπίδι με πατάτες αμέσως για Κρήτη. Βέβαια. Σε 7 η ώρα φεύγουμε, 7:30. Αν είχατε ένα υπτάμενο χαλί, ναι, πού θα θέλατε να πάτε? Πού θα θέλατε να σας πάει αυτό το υπτάμενο χαλί? Όπου ήθελε το χαλί. Στο Παρίσι. Γιατί? Να δούμε τι πάει το Παρίσι. Για να δούμε καθαρό αγέρα εκεί. Ναι, ναι. Γιατί εκεί είναι πολύ ωραίο μέρος. Ναι, ναι. Οπότε ακούμε εμείς λένε εκεί είναι Παρίσι και καλό μέρος. Τι θα ακούσει το Παρίσι δηλαδή, τι θα θέλατε να δείτε από το Παρίσι? Θα θέλατε να δείτε από το Παρίσι? Να πάμε να δούμε το Star Ελλάς εκεί, τις κοπέλες, τα ξενοδοχεία, πισίνες, το ένα το άλλο. Αν έχετε ένα υπτάμενο χαλί. Ναι. Πού θα θέλατε να σας πάει παρακαλώ? Πού θα θέλατε να σας ταξιδέψει? Υπτάμενο χαλί. Ανεβαίνετε πάνω στο υπτάμενο χαλί? Δεν μπορώ. Σκεφτείτε. Γιατί σε αυτό για να ανεβώ πρέπει να είμαι κανένα ειδικό πρόσωπο για να ανεβεί σε αυτό το χαλί. Γιατί εσείς?
Εγώ είμαι άνθρωπο εργάτη. Παίρνω μια σύνταξη 100.000. Πού να πάω αυτό το χαλί που λες, ωραίο είναι το χαλί, αλλά δεν μπορώ. Αυτοί είναι οι ειδικοί που ανεβαίνουν στο χαλί. 2015 πουλάμε. Και βέβαια μετά γίνεται το παζάρι το σχετικό. Ναι, έτσι. Στο ισορρούμε εδώ. Ναι. Τα 2.15 πουλάμε. Δεν πουλάμε αλλιώς. Τα 3. Όχι, τα 3 δεν πουλάμε 3.15. Μόνο 2.15. Τα 2.15, τα 3 πόσο κάνουν. Τα 3. 45.000. 35. Τα 2.15, τα 3, 35. Ναι. Άμα σου πει κανείς άλλο 3. 60. 60, όχι 60. Να βλέπετε. 22.5. 22.5. Τελειώσαμε τώρα. Ευτυχώς υπάρχει μαθηματικός παρέας.